Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 5. Ο Γκρίκετς με μεγάλη παλιά ψάχνει τον Μουτίνιο. Ο Μουτίνιο στην περιοχή. Στην πρώτη καλή φάση το σούτι κόντρα πάνω στον Θεοφίλου. Το πρώτο κόρνερ για την Πάφο με τον Άλμπα να εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα περνάει. Ο Ντεμέλο που τρέχει για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του στην προωθημένη παλιά. Άνοιξε ο Θεοφίλου, τον επιτηρεί. Πέρασε ο Ντεμέλο. Ευκαιρία για την Πάφο. Θα προλάβει να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο ο Αουρέλιο. Καλή Απόστολος Μακρίδης είναι ευχαριστημένος. Αλλά... το λάθος που πήγε να γίνει στο γύρισμα ο Λοΐζο απομακρύνει. Ντεμέλο. Βραζιλιάνος για τον Άλμπα, ο οποίος επιχειρεί σέντρα καλή. Στο δεύτερο δοκάρι πρόλαβε ο Θεοφίλου και στη συνέχεια ο Λοΐζου. Με τον Άλμπα έτοιμη, η Πάφος εκτελεί με πολύ φάλτσο κεφαλιά από τον Ταμάχου, έξω η μπάλα. Χριστοφόρου ψάχνει Ράνο και Μαραγκουδάκη. Ο Μαραγκουδάκη στην κεφαλιά, πάσα για τον Ράνο. Βγήκε ο Κοδίνα όμως. Γκόμες ψάχνει τον Ντεμέλο. Προσπαθεί εκεί και κερδίζει την μπάλα ο Ντεμέλο απέναντι από τον Λοΐζου. Απομάκρυνε ο Θεοφίλου το ανάποδο από τον Αγιβή, έξω η μπάλα. Ντεμέλο βρήκε τον Άλμπα έτοιμος για το σούτ. Ο Αργεντίνος το επιχειρεί. Ο Λοΐζου όμως θα μαζέψει την μπάλα εύκολα. Την Premier League. Να δούμε τον Κύπρου που πάσα για τον Ράνο στην περιοχή το πλασέ. Προηγούμενα όμως συνελήφθη σε θέση offside ο Ράνος. Εδώ είναι η παλιά. Δεν υπάρχει offside. Κύπρου. Κύπρου συγκλίνει, θέλει χώρο για το σούτ, το επιχειρεί πάνω από την εστία όμως. Κμαλάτζε για τον Ιωάννου, περιμένει ο Αγιβή, θα τον δει, θα κάνει τη σέντρα ο Αγιβή, το πλασέ πάνω από την εστία. Πέρασε στην περιοχή με τον Γκρίκετς να είναι μπροστά του, του έκλεισε σωστά το διάδρομο, πήρε ο Κύπρου, το γύρισμα από τον Κύπρου, ο Κοδίνα. Ο Κόγε και αυτός με πέρασμα από τον Άρη για έναν χρόνο. Ο Κόγε προσπαθεί να περάσει, τα καταφέρνει, το γύρισμα, η μπάλα που περνάει από όλους. Ο Νταμάχου θα την κερδίσει, δεν έχει τελειώσει η φάση. Νταμάχου περνάει στην περιοχή, τώρα για τον Άλμπα έχει χώρο, επιχειρεί το σουτ πάνω από την εστία. Ο Κύπρου που ανεβαίνει, έχει μπροστά του τον Γκρίκετς. Η πάσα για τον Πρεντέσκο, επιχειρεί το σουτ, ο Κοδίνα. Νταμάχου έχει χώρο για σουτ. Προτιμά την κάθε την παλιά για τον Οκόγε. Το πλασέ, η μπάλα έξω. Έψαξε το Δημοσθένους που είναι γρήγορος. Δημοσθένους έχει μπροστά του τον Ευσταθίου στην περιοχή. Ο Δημοσθένους αναβρεί χώρο για σέντρα, την επιχειρεί. Γκολ! 1-0 από τον Οκόγε. Στο 63 η Πάφος ανοίγει το σκορ. Με τον Οκόγε να πλασάρει σε ανυπεράσπιστη αιστεία. Πάλι στον ακραίο αμυντικό της Πάφου. Έψαξε και βρήκε το Δημοσθένους αυτός για τον Ντεμέλο. Η προσποίηση έχει χώρο για το σουτ, θα το επιχειρήσει ο Λοΐζου σε μεγάλη επέμβαση. Δημοσθένους έχει μπροστά του τον Αουρέλιο για τον Ζαχαρίου. Το σουτ καλό, η μπάλα έξω. Ζαχαρίου έχει μπροστά του τον Χριστοφόρου τώρα για τον Ντεμέλο. Στην περιοχή ο Ντεμέλο περνάει. Ντεμέλο το πλασέ. Ο Χρήστος ο Θεοφίλου σε κόρνερ. Ο Ράνος κέρδισε την πρώτη κεφαλιά. Ο Γκονζάλες ψάχνει το Ράντι. Ο Ράντι ο οποίος δεικνύεται σε θέση offside. Δεν υπάρχει offside. Είναι ο Ιωάννου. Είναι ο Ιωάννου αυτός που νομίζω στο κάτω μέρος της φωνής μας φαίνεται να καλύπτει.